Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε λοιπόν εδώ και παίζουμε Don't Starve Together. Αυτή τη φορά στο PC, θα καταλαβαίνετε τη διαφορά στην ποιότητα. Τι έγινε με αυτό λοιπόν, είχαμε αφήσει μια σειρά στη μέση στο PS4. Αυτό που έγινε είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούσα να βρω τρόπο να χρησιμοποιήσω το keyboard και το mouse στο PS4. Όχι, βασικά δεν μπορούσα να βρω τρόπο, δεν υπάρχει ουσιαστικά τρόπος για να το κάνεις αυτό. Και ο χειρισμός ήταν δύσκολος με το χειριστήριο του PS4. Οπότε ψάχνα να βρω πώς θα το κάνω και τελικά είπα να το κάνω στο PC. Η ποιότητα είναι χαμηλότερη για να ξεμπερδέψουμε με αυτό τέλος πάντων από τώρα. Προφανώς και η ποιότητα είναι ακόμα χειρότερη από το PS4, το οποίο είναι μέτρια. Αν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο θα το έκανα, αλλά έψαξα πάρα πολλές ώρες για να βρω ποιο είναι το ιδανικό σε αρρύθμιση. Και εδώ είναι που κατάφερα να φτάσω. Οπότε, τι έχω σκοπό να κάνω εγώ. Επειδή μου αρέσει πολύ το game και τώρα με τη φάση που γίνεται με την καραντίνα και τα λοιπά, υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος και εγώ παίζω ούτως ή άλλως το παιχνίδι, αποφάσισα ότι δεν χάνω κάτι ουσιαστικά να το τραβάω παράλληλα και να λέω και καμιά μαλαγία συνέχεια, ας πούμε, ενώ παίζω. Εμείς και το κάνω ούτως ή άλλως, χωρίς να επιβαρυνόμαστε από εξτρά καταστάσεις με heavy edit και πράγματα τα οποία, να το δηλώσω εξ αρχής, δεν πρόκειται να το κάνω και όχι γιατί αρνούμε για κάποιο λόγο, απλά δεν είμαι σε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο να ασχοληθώ με ώρες πάνω στο να βάλω τα κομμάτια στη σειρά και ξεχωριστά να επεξεργάζουμε τον ήχο και ξεχωριστά την εικόνα και μετά πάλι με την κάμερα και πράγματα διάφορα τέτοια. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με τα υπόλοιπα που έχουμε αρχίσει ήδη. Είναι πολύ πιθανό σε κάποια φάση να ασχοληθώ και να τα συνεχίσω. Όπως και για το Hollow Knight, ας πούμε, έχω πάρει πολλά σχόλια. Πολλά σχετικά πάντα αυτό, έτσι. Λοιπόν, αλλά η φάση αυτή την περίοδο είναι αυτή, λοιπόν. Σύνομαι να παίξω Don't Starve Together, παίζω αρκετά. Μόνος μου, είμαι παρέα. Οπότε όποιος έχει τη διάθεση μένει εδώ πέρα, αφήνει κανένα σχόλιο, βλέπει. Θα το δείτε φαντάζομαι και από τη διάρκεια που έχει το συγκεκριμένο βίντεο. Το πιο πιθανό είναι να είναι κοντά στη μία ώρα τουλάχιστον. Τέλεια. Απογευματάκι. Ναι, το πιο πιθανό είναι να μου πάρει τουλάχιστον μία ωρίτσα, γιατί δεν θα βγάζω επεισόδια όπως έβγαζα μέχρι αυτή την περίοδο. Μπορεί να ψηθώ να κάτσω για μισή ώρα, ή για μία ώρα, ή για δύο ώρες, ή για τέσσερις ώρες. Ό,τι βγει θα ανέβει στο YouTube. Όπως είναι. Οπότε είναι free, είναι χαλαρά, είναι όποιος γουστάρει κάθεται και χαζεύουμε το game. Λοιπόν, για όποιον δεν έχει ιδέα, εντάξει, και δεν μπορώ να μιλάω πάντα για τα πράγματα από την αρχή κάθε φορά, αλλά θα πω ορισμένα βασικά πράγματα. Ο χαρακτήρας που έχω αυτή τη στιγμή είναι η Abigail. Είναι χαρακτήρας που δεν μπορούσα να έχω στο παιχνίδι που έπαιζα στο PS4, επειδή δεν ήταν ξεκλειδωμένος. Στο multiplayer, όπως είναι το Don't Starve Together, είναι όλα ξεκλειδωμένα εξ αρχής, οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έχουμε τη Wendy. Έφαγα τώρα ένα σκάλωμα σοβαρό. Sorry γι' αυτό. Θα έχει κάμποσα όμως, προειδεάζω από τώρα. Να ξέρετε. Λοιπόν, τι σημαίνει με αυτόν τον χαρακτήρα. Η Wendy έχει μια αδερφή. Το πρόβλημα με αυτή είναι ότι έχει πεθάνει λίγο. Και όταν λέμε έχει πεθάνει λίγο είναι το φάντασμα που βλέπετε δίπλα μου. Οπότε η δύναμή της κρύβεται στο connection που έχει με την αδερφή της που είναι νεκρή και επικοινωνούν, έχουν ένα λουλούδι εδώ πέρα και το αριστερά που βλέπετε, ας πούμε. Μπορείς να τη διατάξεις να γίνει πιο επιθετική, να τσαμπουκαλεύεται γύρω-γύρω ή να μένει περισσότερο κοντά σου. Είναι καλός χαρακτήρας γενικά η Wendy, δεν έχει θέμα με το sanity. Πρόσφατα γίνεται και ένα rework του χαρακτήρα, οπότε είναι και λίγο trend, ας πούμε, η Wendy. Έχει πολλά plus, μπορεί να πάρει εύκολα, όπως είδατε τώρα, έπαιξε μόνη της μπάλα με τα... Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι το θέλω, αλλά το πάρω.
Έπαιξε σίγουρα άνετα μπάλα μόνη της με τα Spiders. Πράγμα που συνήθως στην αρχή είναι αρκετά δύσκολο. Να ασχοληθείς με Spiders πριν καν φτιάξεις armor, όπλο και μπλα 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 μπλα. Στην αρχή έχει διάφορες ανάγκες. Οπότε είναι δυνατός χαρακτήρας. Έχει ένα θέμα με τα bosses μόνο. Μόνο μη μου δώσεις bosses, λέει ρε μαλάκα, sorry. Όλα τα άλλα εντάξει. Αλλά τα bosses, με τα bosses δεν πάει καθόλου καθόλου καλά. Λοιπόν, κάνουμε την κλασική εξερεύνηση εμείς των πρώτων ημερών. Εδώ πέρα είναι όλο το αμπίφαλο. Το τεράστιο κομμάτι του map. Προτιμάω να περίπου μέχρι τη μέρα 5 ή και 7 άμα χρειαστεί, δεν ξέρω, να ανοίγω το χάρτη για να ξέρω που είναι όλα όσα χρειάζομαι. Γιατί θα μπορούσα να κάνω μια βάση στο spawn ακριβώς, π.χ. όπως κάνουν πολλοί στο online. Μπαίνω πολλές φορές σε online και παίζει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, είναι στο spawn, έχουν δύο διαφορετικές βάσεις, η μία καμένη, η άλλη όπως να είναι, ας πούμε. Αλλά και να το έκανα αυτό, δεν βοηθάει γιατί δεν ξέρεις που είναι τα resources. Δεν ξέρεις τι πρέπει να μαζέψεις στην αρχή και πού θα το βρεις και απλά περιπλανιέσαι και πάλι και... δεν έχεις εικόνα του map για να πεις ότι διάλεξα να καθίσω εκεί πέρα για τους χ και ψι λόγους. Λοιπόν, εδώ τώρα θα... Για πήγαινε Abigail. Έλεγε, είναι για upgrade. Η Abigail παίρνει και upgrades. Δηλαδή είχε 150 life, τώρα πήγε 300. Και έχει ακόμα και ένα ακόμα... Ναι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Έχει και ένα ακόμα transform που πάει life 600. Οπότε, ο χρόνος κυλάει υπέρ μας. Ψουψουψου, έλα εδώ. Πω, τεράστιο η σαβάνα εδώ πέρα. Καλό είναι να βρούμε, ας πούμε... καλό είναι ότι βρήκαμε τα μπίφαλο αμέσως. Αυτά τα ζώα, τα περίεργα που είναι σε... Τσαγγέλες, πως καταλέγονται για τα συγκεκριμένα ζώα. Είναι καλό για την προστασία. Ψάχνουμε επίσης ένα swamp, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει επίσης... Μας ενδιαφέρουν επίσης μέλισσες, π.χ. Η Wendy είναι πολύ καλή με τις μέλισσες. Γιατί πηγαίνει με την Abigail και τις... Κάνει ένα hit η Abigail που τα... Πιάνει, ξέρω εγώ, 10 μέλισσες μαζί και τις κάνει stun lock και είναι απλά overpowered, ξέρω εγώ, δεν παλεύεται. Λοιπόν, θα πήγαινα πίσω, αλλά τώρα δεν θα πάω. Ξεκίνησα ήδη αυτό το δρόμο. Ήμουνα μεταξύ των δύο ή να πάω στο wormhole ή να δω από εδώ τι έχει, ελπίζω ότι έχει κάτι παραπάνω. Μάλιστα, οπότε είναι στην άλλη άκρη. Τα μπίφαλο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι επίσης πιο γρήγορα η Wendy. Τι μου φαίνεται. Πόσο να έχει max. Συνήθως μου παίρνει μέχρι τη δεύτερη μέρα να... Να φάω. Έχω το περιθώριο, ας πούμε. Τη δεύτερη νύχτα, βασικά. Τη δεύτερη μέρα είμαστε ήδη. Ωραία, μερικά πραγματάκια. Καλό είναι να μην μαζεύουμε άπειρα πράγματα από κάτω. Δηλαδή τα καρότα π.χ. και τα λουλούδια τα οποία κάνουν respawn αλλά σε πιο αργό ρυθμό από τα υπόλοιπα πράγματα πάνω στον κόσμο. Εντάξει, μπορείς να τα μαζέψεις από σημεία που μάλλον δεν θα ξαναπεράσεις ποτέ σύντομα. Αλλά με λίγο μέτρο, ξέρω εγώ. Με αυτό το καρότο, ας πούμε, αποκλείται να ξαναπεράσω να το πάρω από εδώ. Να μου πάνε χρήσιμο σε άλλη περίπτωση. Εννοείται, υπολογίζει πάντα και τον χρόνο. Δεν μπορώ να κάθομαι να μαζεύω τα πάντα. Λοιπόν, πάμε προς τα κάτω να δούμε τι έχει. Μας ενδιαφέρουν τα γουρούνια. Τι άλλο. Κάνουμε ένα axe. Θα το ξαναπώ. Να κάνουμε ένα axe. Θέλει να το λες δύο φορές, δεν είναι αρκετά ok τη μία φορά.
Πάρουμε κανένα ξύλο για να κάνουμε καμιά φωτιά το βράδυ. Να φάμε τίποτα. Γιατί βλέπω αυτή πεινάει εύκολα. Σαν είτε κανένα πρόβλημα, μηδέν. Αυτή είναι κιόλας η Wendy, ναι. Η Wendy έχει επίσης reduction, έχει τέλος πάντων λιγότερο... Είναι λιγότερο ευαίσθητη στο σκοτάδι. Δηλαδή... Εκεί που άλλοι θα χάνανε, ξέρω εγώ, 30 sanity, η Wendy χάνει 20. Νομίζω δεν είναι αυτή ακριβώς η αναλογία, αλλά καταλάβω τι θέλω να πω. Είναι και πάλι αρκετά καλά. Γενικότερα είναι σαταρισμένη από διάφορες πλευρές. Γι' αυτό και διάλεξα να παίξω με αυτήν. Σιγά-σιγά ήταν τυχαίο προφανώς, εννοείται. Μπορεί να την παλέψει επιθετικά. Μπορεί να αντέξει λίγο damage, έχει 150 life. Δεν έγινε κάτι, ας πούμε, να φάει και δύο μπουνιές. Αν τα έχουμε μερικές μέλισσες. Πόσο? 37. Okay. Μάλιστα. Εδώ πέρα είναι η κατάσταση. Άλλο ένα tip είναι ότι άμα κάθεσαι περίπου σε αυτό το σημείο όπου βλέπετε πάνω αριστερά υπάρχει θάλασσα, ας πούμε, το map σου εδώ ανοίγει περισσότερο, γιατί καλύπτεις μόνο ένα μικρό σημείο με την εμβέλειά σου που πιάνει τη θάλασσα, που δεν νοιάζει να την ανοίξεις, και πιάνεις μεγαλύτερο προς το κέντρο, που σε νοιάζει να ξεκλειδώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το κλασικό biome. Εσύ τώρα αντιθέσεις τις μπουνιές μου, βέβαια. Ου, εδώ γίνεται χαμός. Είναι τρεις. Χιλιάδες. Λοιπόν, Abigail. Δώσ' το. Κοιτάξτε τι κάνει, παιδιά. Κάθομαι και πίνω καφέ. Μακάρι όταν έχω φτιάξει ένα. Πίνει καφέ και εγώ φαρμάρω απλά από κάτω το loot. Είναι τόσο απλό. Βασικά δεν θέλω να τη σπάσει. Δεν θέλω να τη σπάσει γιατί... είναι πολύ εύκολο να τα διαλύσει όλα. Οπότε όλα καλά. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει σε ένα σημείο, να υπάρχουν σε ένα σημείο κάμπος αράχνης ώστε να πηγαίνουμε και να φαρμάρουμε. Απλά κατάλαβες, είναι υπέρ μας αυτό. Πολύ πυκνό το δάσος εδώ. Τι είναι τεντροφύτευση? Ποιος βγαίνει έξω τη διαβοχή? Λοιπόν, hunger στο 19. Σιγά σιγά πρέπει να το ετοιμάζουμε. Μάλιστα. Καλό μέρος για φωτιά. Λοιπόν. Πάμε τσακ μπαμ. Βασικά μάλλον θα κάτσω για να κόψω ένα ξύλο. Είναι και βράδυ τώρα, οπότε... δεν τρέχει τίποτα. Τι ώρα που γίνεται τώρα, άκουσα αράχνες. Υπάρχει μια ωραία πιθανότητα να έρθει καμιά αράχνη και όλα καλά. Θα φαρμάρουμε κιόλας ταυτόχρονα. Λοιπόν, είναι μικρή η νύχτα. Πρώτες μέρες για υπνοητικούς λόγους. Αυτά εδώ, αν αναρωτιέστε, Moonrocks και Moonstone. Αυτό είναι ένα special event που γίνεται, νομίζω... Να το. Και άλλο level up. Ή όχι, ναι. 600, τέλεια. Λοιπόν, τα Moonstones, έτσι μιας και περάσαμε από εδώ, είναι ένα special event το οποίο...
μια φορά πόσο είναι, στις 30 μέρες, κάθε πότε είναι και καλά, ας πούμε, το New Moon. Όπως υπάρχει το Full Moon που έχει πανσέλινο, έτσι υπάρχει και το New Moon, όπου γίνονται πράγματα, δεν ξέρω, υλικά, άνθρωποι, πράγματα, ιστορίες. Που θέλω να καταλήξω, είναι ένα event τέλος πάντων που και καλά πέφτει ένα φως και παγώνει τα πάντα, εισαγωγικά τα παγώνει. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Όχο, παίζει να πεθάνω εδώ άμα κάτσω, Καλύτερο να φύγω. Μάλιστα. Εδώ έχουμε... Με προσοχή γιατί εδώ είναι περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, έχω ιδέα. Θα πάρουμε μαζί μας ένα γουρούνι. Και άλλο ένα γουρούνι. Μπορείς να τα κάνεις befriend τα γουρούνια. Να σε ακολουθούν. Και θα πάμε... Θα καταστρέψουμε αυτόν. Και τώρα έχω μαζί μου, ξέρω εγώ, λαό και κοσμάκι. Ωραία. Παμ. Πάμε γουρουνόφιλοι. Αφήστε σε μένα τα gears. Δύο, Σημαντικό. Λοιπόν, easy. Easy, τέσσερα gears. Τη δεύτερη, τρίτη μέρα. Και μισού πόντους φάω για αυτούς. Τέλειο. Τέλειο! Θα σας τιμωρήσω. Και τώρα παλεύουν μεταξύ τους γιατί βάρισα τον έναν. Αυτό το λες και λίγο περίεργο. Όπου χαμός γίνεται εδώ πέρα, τη σφάγγει. Δεν ξέρω γιατί με ενδιαφέρει παρόλα αυτά, αλλά... Εφόσον δεν μπορώ να το κάνω κάτι, πάρε τα Monster Meat. Και μη φας άλλο γιατί θα γίνεις... Μπετό. Ας το ξεπλύσουμε λίγο. Gears χρειαζόμαστε στην αρχή. Καλά, γενικότερα πάντα είναι χρήσιμα τα gears. Γιατί κάνεις τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. Ψυγεία, πυροσβέστο, τέτοια πράγματα ας πούμε. Οπότε είναι χρήσιμο. Ειδικά στην αρχή βασικά είναι δύσκολο να... Επειδή αυτά τα τέρατα είχαν 600 life ας πούμε ή κάπου εκεί. Είναι δύσκολο και να τα πάρεις. Διότι... Θα το φας το κεφαλάκι σου, καταλάβες. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν... Α, βασικά θα κάνω heal την κοπελιά. Πού πας, μωρί? Έλα εδώ λίγο. Τι να σου πω τώρα. Περίμενε κι εσύ. Έλα πίσω. Γιατί δεν σε μπορώ άλλο να σε βλέπω έτσι. Παρά αυτά... Έχουμε μπλέξει, ρε. Κάνω κανένα heal. Γιατί αυτά έτσι κι αλλιώς πάνε για πέταμα. Και τώρα θα φτιάξουμε... Άκυρο, ρε, έφυγα. Πόσο θέλει 3 rocks. 4 rocks και ένα ξύλο. Το έχουμε ακόμα. Πάμε παρακάτω. Έλεγα να κάνω ένα science machine. Αλλά φαίνεται δεν βγαίνει. Πρέπει να δημιουργήσω λίγο χώρο να φτιάξω ένα backpack. Α, okay. Είμαστε πάλι εδώ. Okay, good to know. Κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν ξέρω πόσο συνδέονται τώρα αυτές οι δύο, είναι λίγο μανούρα. Και δεν είδαμε και εδώ κανένα wormhole για να πηγαίνουμε σύντομα στα γαϊδούρια και τα άλλα. Okay. Ας συνεχίσουμε να ανοίγουμε. Έχω φτιάξει team εδώ πέρα. No like dark. Α, άλλο. Λοιπόν, θέλω pickaxe. Θέλω pickaxe. Πρέπει να πάρουμε καμιά πέτρα. Να, τι εδώ είναι. Να πάρουμε καμιά πέτρα. Για πράγματα.
Τι να τα, πού να τα πρωτοβάλω. Πάρ' τα απόψε. Ρε το φαΐ μου ρε. Εντάξει το φαΐ μου, φαΐ σου είναι αλλά... Έμπλεξες μικρούλι. Το γουρούνι μας άφησε ρε, τα πάμε. Έφυγα κι εγώ, πάει έφυγε το δέντρο, έφυγες κι εσύ. Α, βλέπω κάτω ένα... Walrus camp. Walrus, έτσι λέγοντα. Mactask anyway. Μάλιστα. Λέλουδο. Λέλουδο τον μαζεύεις. Σου δίνουν 5 sanity. Όχι, Nolak Spider ακόμα επιβίωσε αυτός ο τρελάκιας. Δεν μου αρέσει που είσαι εδώ. Μαλάκα με το που γύρισα οι άλλοι έτσι δεντωμένοι ρε. Σκυλί αγριεμένο. Είναι λίγο νωρίς να πω ότι το map είναι κακό. Έχω κοίτα έτσι ρε. Α, η δικιά μου είναι. Παίζει ένα μαλακά να μιλάει η Abigail. Τι? Δεν θέλω να σε ακούω, ξέρεις, γλυκουλά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι. Πρέπει να βρούμε wormholes. Για να γίνονται καταστάσεις. Εδώ θα πάρουμε κάμποσες πέτρες. Και γκράς από ό,τι φαίνεται. Στο μεταξύ, σχετικά με mods και τέτοια. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Πού να τα βάλω. Μπορούμε τώρα. Α, ένα ξύλο και μια πέτρα. Πάμε για ένα ξύλο και μια πέτρα. Α, άλλο καλό. Λοιπόν, η Abigail μπορεί να μας φωτίζει. Σπασμένο. Το λες και λίγο σπασμένο. Λοιπόν, βάλε εδώ μια φωτίτσα. Και θα κάνουμε με το pickaxe. Για αρχή δεν θέλουμε άπειρο gold. Βασικά, εντάξει μαλακής λέω, μια 20 δεν μας χαλάει καθόλου. Έτσι όπως το σκέφτομαι. Αλλά μέχρι εκεί ξέρω εγώ. Και τα 10 ίσως να είναι αρκετά δηλαδή. 20 το πάμε υπερβολή. Εδώ σίγουρα, σίγουρα θα κάνουμε το πρώτο μας Ends Machine. Γιατί... ναι μεν δεν θέλεις να στήσεις βάση, θες να εξερευνήσεις τον κόσμο. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς να κυκλοφορείς με όλα αυτά τα πράγματα που έχω εδώ πέρα στο inventory κάτω. Και να μην μπορείς να σηκώσεις τα καινούργια ή ακόμα καλύτερα. Δηλαδή ήδη έχω αφήσει πίσω ορισμένα πραγματάκια που θα ήθελα να τα έχω. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε στα γρήγορα ένα science machine. Σχετικά με τον κόσμο λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω ότι πήγα να αναφερθώ σε αυτό πριν. Δεν την εντύπωση έχω. Σχετικά με τον κόσμο, δεν έκανα καμιά αλλαγή. Βασικά έκανα μια αλλαγή που δεν την έχω ξανακάνει ποτέ. Αλλά τη βλέπω να την κάνουν γνωστοί streamers του παιχνιδιού. Και να σου πω, δεν με τρελαίνει κιόλας, αλλά είπα να το κάνω λίγο πιο εύκολο. 25-25, καθόλου άσχημα. Πάει αυτό. Λοιπόν, streamers του παιχνιδιού λοιπόν τι κάνουν, βγάζουν το disease. Τα φυτά άμα... και καλά άμα περάσει πολύ καιρός που τα έχεις βάλει και μπλα 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 πράγματα, αρχίζουν να αρρωσταίνουν. Και πρέπει να τα βγάζεις, οπότε πρέπει να κοιτάς να έχεις τα μάτια σου, ας πούμε, πάνω στο... στο τι γίνεται εκεί πέρα, ας πούμε. Με τα φυτά, γιατί μπορεί να, άμα σου χαλάσει το ένα φυτό, να χαλάσουν και όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι πηγαίνει η κατάσταση. Οπότε, είπα για να μην έχω το νου μου συνέχεια στα φυτά, για να κάθομαι να ασχολούμαι με τη φάρμα, να το βγάλω το disease και αυτό. Αλλά αυτή είναι και η μόνη ουσιαστικά, ας πούμε, διευκόλυνση που έκανα. Κατά άλλα, έχω μερικά mods που είναι, δεν σπάνε το παιχνίδι, είναι απλά...
τύπου, τι να πω, το ψάχνω τώρα ας πούμε. Π.χ. διαλέγεις μια περιοχή και σου τη μαζεύει. Αντί να πατάω μόνιμα space, επιλέγω την περιοχή και το κάνει αυτό. Που είναι πολύ βοηθητικό. Αλλά είναι ως εκεί. Λοιπόν, κάνουμε pre-build και το alchemy. Για να το έχουμε. Τι άλλο θέλουμε. Κάναμε το backpack. Δεν μας νοιάζει από όχι. Και το τέτοιο. Φαγητό. Δεν έχω δύο gold. Θα μπορούσα να φτιάξω ένα ψυγείο ήδη. Να το. Ψυγιάκι δεν με χάλασε. Α, βασικά για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να βγάλω και αυτός εδώ. Αυτά εδώ τα περίεργα. Αυτά εδώ που με εκνευρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, ρε. Βάζεις τον κράσο εσύ κανονικά. Και αυτό μετά ξυπνάει και... λέει, όπα, άκυρο, ρε. Δεν έχεις κράσο πλέον. Θέλω δύο, ε. Τι να πω τώρα. Πάμε λίγο ακόμα. Φτιάχνουμε χώρο. Λοιπόν. Twigs είμαστε καλά. Που λέει ο λόγος, εντάξει. Flint είμαστε καλά. Δεν έχουμε logs καθόλου. Δεν έχω pigskin καθόλου. Το οποίο είναι σημαντικό. Τι άλλο, silk είναι ψηλό αδιάφορο, αλλά όχι, μας κάνει. Θέλουμε κάτι περίεργο να φτιάξουμε. Food, φτιάξε το ψυγείο. Θέλει το science. Σου δαίμονα και κάθομαι και μαζεύω τόση ώρα και πηγαίνω έρχομαι. Λοιπόν, φύγαμε και συνεχίζουμε. Δεν έχω καθόλου pink skin για να φτιάξω ένα armor. Αλλά εντάξει. Δεν θα κλάψω κιόλας. Μ' αρέσει εδώ να έχω στη σειρά τα πραγματάκια μου, δηλαδή το flint εδώ. Ξύλο να είναι από δίπλα εδώ μαζί με τα άλλα. Και πέτρες τελευταίες ή flint ή κάτι τέτοιο. Είναι λίγο creepy τύπησα αυτή, ε. Εργαλεία μου αρέσει να έχω στο backpack. Κυρίως βασικά βάζω ή εργαλεία ή άχρηστα πράγματα. Που δεν χρειάζεται να ξανακοιτάξω, ας πούμε, τα βάζω στην άκρη. Purple gem, ας πούμε, δεν θα χρειαστώ άμεσα. Αν και μακάρι να χρειαζόμουν να ήμουν σε θέση να το χρησιμοποιήσω. Πάμε λίγο κανένα stone. Θέλουμε γουρνόσπιτα. Όπως π.χ. από τα γουρνιά που βρήκαμε νωρίτερα. Κάτσε να το σπάσω. Τέλεια. Ήταν εξαιρετικό αυτό που συνέβη. Γουρνόσπιτα λοιπόν, γιατί μας δίνουν, είναι πολύ καλά παιδιά για την αρχή, ο οποίος παίζει. Αν το χρησιμοποιήσει αυτό και το εκμεταλλευτεί, είναι πάρα πολύ καλό. Σαν συμβουλή, και εγώ από τότε που το άκουσα και ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ, σου φτιάχνει αμέσως το run, ρε. Σπάς, φτιάχνεις σύντομα hammer με αυτά εδώ που έχω ήδη να φτιάξω. Έχουμε εδώ. Α, τίποτα. Marble και ένα τέτοιο. Θα το πάρω αυτό, 100% είναι, δεν με χαλάει. Λοιπόν, σπάμε γουρνόσπιτα. Θα πρέπει, ξέρεις, λέω, σαν συμβουλή. Σπάς γουρνόσπιτα, τα οποία σου δίνουν και cut stone και boards. Και σου δίνουν και pink skin, δηλαδή έχεις μαζί. Εξοικονομείς και armor. Και τα boards και τα cutstones που είναι πολύ σημαντικά για την αρχή του παιχνιδιού. Είναι φοβερό. Και μπορείς να τα πιάσεις απλά, ξέρεις, άκυρα... pig houses, ας πούμε, που είναι μέσα στη μέση του... βάλτου ή κάτι. Λοιπόν, πάμε, αμπί. Ξεκίνα. Δώσ' του. Καλά τώρα που είναι απόγευμα. Πάμε. Πάμε προς τα εδώ. Θα γίνει μακελιό Στεφάνος Χίος τώρα. Τι λέει παιδιά με την καραντίνα. Αφήστε κανένα σχόλιο, πείτε καμιά μπουρδα. Α, αρχικά θέλω να πω ότι... εκτιμώ το ότι μερικοί... κάθονται και βλέπουν τα Hollow Knight. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Και δεν το περίμενα ποτέ. Μου λένε τύπου συνέχισε Hollow Knight. Εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται με το Hollow Knight. Έχω να παίξω τόσο καιρό. Κοίταξε τι κάνει η Abigail στο μεταξύ τους. Έχει λιανίσει, ρε. Λοιπόν, θα βάλω εγώ μια φωτιά. Hey.
Τέλεια. Και θα μαζέψουμε ό,τι έχει. Δεν μας χαλάει καθόλου. Έχει και αρκετό υλικό εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ. Κάτι να φάω έχω στο μεταξύ ή μόνο Monster Meat. Μόνο Monster Meat. Θα σου λέγα να μην το κάνεις αυτό. Γυρνάω πίσω. Λοιπόν, ο λόγος εδώ πέρα που δεν θέλουμε να σπάσουμε τη φωλιά είναι ο ίδιος με πριν. Είναι ο ίδιος με πριν, θέλουμε να έχουμε μερικές να φαρμάρουμε και είναι βασικά ακριβώς οι ίδιες. Sorry για το πάθατε εδώ πέρα, μου φαίνεται ένα τέτοιο. Ένα θέμα το πάθατε. Με αυτό που έκανα. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα. Εδώ και εδώ. Αυτό από εκεί. Θα πάρω το gold που κυκλοφορεί. Την έσπασε. Αφού είσαι τώρα τι να σου πω. Δεν την έσπασε. Τέλεια. Πάμε λίγο ακόμα. Και ένα. Και δύο. Και τρία. Τέσσερα. Πω πού να σε πάρει. Φτάνει, φτάνει. Τους έχεις λιανίσει εδώ πέρα. Δεν έχει μείνει Χριστός όρθιος. Και το gold, μαλάκα είμαι... Είμαι παρανοϊκός, θέλω να τα παίρνω. Και βούτα. Ημέρα Πέμπτη. Α. Τελεία. Τελεία. Πάμε προς τα πάνω. Λοιπόν, αυτό το περίεργο καρότο είναι μάνδρακας ωραίος. Είναι, ας πούμε, ένα δεντολεστέρας, δεντολες familiar, διάφορα πράγματα που δεν το λες γενικά. Γενικό, αυτό που κάνει είναι ότι άμα το πετύχεις τη μέρα, αυτό πεθαίνει αμέσως, αυτό ταινί. Τώρα αυτά λέει περίεργα. Θα αρχίσω να πεινάω, Στα αλήθεια δηλαδή είναι. Δηλαδή στο παιχνίδι, αλλά στα αλήθεια. Σε επικίνδυνο σημείο. Και έχουμε μόνο το Mandrake. Δίνει 75... Hunger. 60 health. Αν το φάω θα πάει άχρηστο. Α, τέλεια. Λοιπόν, εδώ, το farm. Μελάκι του Θεού. Πάμε. Επόμενο, πρέπει να έχει κι άλλο. Όχι, Να το μπέρι. Όσο ψάχνουμε στο μεταξύ για φαγητό, τόσο είναι που... Anyway, μέχρι να βρούμε το επόμενο φαγητό, έχουμε ξαναπεινάσει. Παίζουμε με handicap. Δεν έχω δει καθόλου twigs. Τα μικρά αυτά εδώ. Ενώ ότι δεν τα έχω δει καθόλου... σε θαμνάκι δικό τους, το οποίο θαμνάκι κανονικά μπορείς να το κάνεις dig και να το πάρεις να φτιάξεις μια φάρμα ωραιότατη, να γίνεις κυπουρός. Λοιπόν, δεν το βρίσκω, δεν έχω δει καθόλου, οπότε υποθέτω ότι ο κόσμος μας βγήκε ελλειπής και δεν έχει τέτοια θαμνάκια. Άλλο ένα πρόβλημα, γιατί όχι. Τι νιά ορίζει για αυτή η Abigail Snake. Ω, μια πεταλούδα. Καλησπέρα. Τέλεια, σαν μπέρι είναι. Και δίνει και ζωή. Full of emptiness. Τι να σου κάνω και σε ένα δώρο. Είναι η αρχή λίγο σπαστική. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή μου άρεσε η εξερεύνηση. Καλωματάκια τώρα πρέπει να συνέβησαν.
Μου άρεσε αρκετά η εξερεύνηση που έκανα στην αρχή, ενώ όταν ξεκίνησα το παιχνίδι. Από αυτό περίπου το σημείο και μετά είναι που ξεκινάω και λέω ότι δεν χρειάζεται. Σε φάση θέλω να δω το map, να ξέρω τι κάνω και ξέρεις να μπαίνω στο ψητό. Δηλαδή έχει τη φάση του το να ράζεις και το κάνεις, ας πούμε. Αλλά τώρα ας πούμε πάει πέμπτη μέρα. Αν μπορούσα να είχα καλύψει το χάρτη σε λιγότερο, θα ήταν κομπλέ αν είχα ένα δεύτερο άτομο. Για solo να είσαι 5-6 μέρες έτσι, το λες και λίγο βαρύ. Ωπ, τι είχε εδώ. Τίποτα, βράχος. Ωπ, νεκροταφείο. Λοιπόν, θα μπορούσα να ασχοληθώ μαζί σου, αλλά δεν το κάνω. Κάποιος εδώ? Όχι. Έχει μερικό χρυσό όμως. Τα άκουσα τα μελίσια. Πάμε. Δώσ' του, τα είσαι με. Είμαι κυρία σου. Εντάξει, αδερφή σου είμαι, αλλά... Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Πολύ χρήσιμο θα ήταν τελικά να κάνει ένα magnet. Να βλάκες, πρέπει να το έχω κάνει. Να έχω φτιάξει ένα... πού είναι? Να... Με ένα rope, τόσο απλό. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, τέλος πάντων, αρκετά σημαντικό. Να φτιάξεις ένα magnet στην αρχή. Διότι φτιάχνοντας το magnet μπορείς να πιάσεις μέλισσες και πεταλούδες και fireflies και πράγματα τέτοια, αλλά μας ενδιαφέρουν σε πρώτη φάση οι μέλισσες. Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν γιατί φτιάχνουμε μελίσσια τα οποία δεν μπορείς να φτιάξεις το χειμώνα. Που αυτό σημαίνει ότι αν δεν μπορείς να φτιάξεις το χειμώνα, δεν μπορείς ούτε την άνοιξη. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα, απλά το κεφάλι μου, ξέρετε, δεν τα πάει καλά. Το χειμώνα λοιπόν, οι μέλισσες δεν βγαίνουν καν από τα μέλισσια τους για να τις πιάσεις. Για να τα χρησιμοποιήσεις. Την άνοιξη βγαίνουν μεν. Α, έχουμε και νύχτα. Την άνοιξη λοιπόν, ναι μεν βγαίνουν. Αλλά είναι αγριεμένες και δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε, για να μην φας 2,5 εποχές και να κάθεσαι χωρίς μέλισσες, μπορείς πολύ απλά να μαζέψεις τις μέλισσες από το φθινόπωρο, όσο πιο νωρίς γίνεται, βασικά να σου δώσουν και λίγο μέλι. Και όταν θα έρθει η άνοιξη μετά το χειμώνα, παρότι θα είναι γριεμένες οι μέλισσες, σου δίνουν και μέλι. Το οποίο μέλι βοηθάει πολύ. Είναι φτιάχνεις και συνταγές με μέλι που δίνουν και life, είναι πολύ καλό συστατικό. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μέσα στο παιχνίδι. Πόσο, 30. Τι παλεύουμε. Τι είναι αυτό το περίεργο μονοπάτι εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι να έχω δει αντίστοιχα πράγματα έτσι. Τόσο περιεργόπουλα. Κοίτα εδώ τι ακραίο είναι αυτό. Έκανε ένα έτσι εδώ μέσα σαν νησάκι και το έκλεισε. Με σκοροϊδεύεις, κυρία μου. Αν απορείτε, αυτά δεν πιάνονται. Λέγονται γκίκος. Βασικά κάπως πιάνονται. Λογικά, αλλά είναι νομίζω από τα πιο γρήγορα τέρατα μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι από τα πολύ γρήγορα. Εσύ τρώγεσαι παρόλα αυτά. Μπαπ. Κορονοϊός έπιασε. Μπαπ, κι άλλοι. Τιμωρός. Οπ, φίλος κι άλλος. Μάντρακας. Τα μεσημέρια νεκρός. Με τα μάντρεξ επίσης φτιάχνεις φλάουτο. Επειδή καλά είναι ξύλινα και τέτοια μπορείς να... Μην με ρωτάτε, μαύρες μαγείες. Φτιάχνεις φλάουτο.
Τέλος, αυτό. Ένας πλάτος με το οποίο κοιμίζει στα bosses. Βολικό για μερικές στρατηγικές. Τώρα να μας πω Abigail. Μισό λεπτό ρε παιδιά, συγγνώμη. Θα μία παύση. Εντάξει, έχω ήχο. Οκ. Απλά επειδή δεν ακούω μουσική, μου φαίνεται περίεργο. Ακούω μόνο την περίεργη εδώ πέρα, μου ψιθυρίζει και μου λέει περίεργο. Α, λοιπόν τα φαντασματάκια αυτά, τα Pipspooks. Αχ. Ομορφή μου, Κατερίνα. Τουμπαξέ μου, Καρδερίνα, τι ξαναπάθεις. Παπ, μα ποιος είμαι. Πόπο, έκανε το, πρέπει να κάνει το like του Θεού ολόκληρο. Λοιπόν, τέλεια, ναι, ναι, αυτές είναι ευκαιρίες. Πόπο, ναι, εμείς θα σπάμε και οι άλλοι θα... κάνει κατάσταση. Καταπληκτικών. Φανταστικών. Μη σου πω ότι την πήγαμε και εδώ πέρα μια μπουνιά. Αλλά και χάρη που βιάζουμε να ανοίξει τον κόσμο. Λοιπόν. Δεν θέλω να πω κάτι έτσι πρέπει να το είπα. Δεν ξέρω άμα θα... στο YouTube πώς ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο. Δηλαδή νομίζω πρέπει να έχεις κάποιο... premium user ηλίκη. Για να... ανεβάσεις πάνω από μία ώρα νομίζω. Ή κάνω λάθος. Πάνω από δύο. Μπορεί να κάνω και μεγάλο λάθος και να μπορώ να ανεβάσω 4 ώρες βίντεο. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά στην περίπτωση που αναγκαστώ και από αυτό το θριαμβευτικό ας πούμε επεισόδιο των 15 ώρων που θα κάνω σε ρί και με περιορίσει αυτός ο δαίμονας που λέγεται YouTube, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όταν ανεβάσω σε... όπου έκανε δουλειά η Αμπικελέ. Θα το ανεβάσω σε διαφορετικά μέρη. Θα είναι λίγο κομμένο άγαρμπα. Η αλήθεια είναι. Αλλά έλα τώρα που σε νοιάζει εδώ. Κάθεσαι και βλέπεις Νικόλα Βόιντ να πούμε. Κάνε κάτι με τη ζωή σου. Τι να κάνεις σε αυτή την εποχή, το καταλαβαίνω. Συμφωνώ και συνηγορώ. Για όποιον παρόλα αυτά ακούει το, ακούει το παιχνίδι λέω. Ακούει... βλέπει βασικά. Το παιχνίδι που παίζω. Για κάποιο λόγο, ακόμα, και που δεν έχει το παιχνίδι, δεν έχει παίξει το παιχνίδι ή δεν έχει γνώση πάνω στο παιχνίδι, αρχικά σε συγχαίρω γιατί αυτό είναι πολύ περίεργο που έκανες. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον συγγενής μου, κοπέλα μου, πολύ καλός μου φίλος, ευχαριστώ παρόλα αυτά, το εκτιμώ, Ευαγγέλη, Διονύση, κάτι, δεν ξέρω ποιος είσαι. Αλλά να περάσω στο θέμα. Λοιπόν, άμα... έχεις καθίσει για όλα αυτά εδώ πέρα. Και παρόλα αυτά, δεν έχεις το παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να το αγοράσεις. Εκτιμάω σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό το στούντιο. Αν το λέω σωστά και πρέπει να τα λέμε στούντιο αυτά. Την Clay Entertainment. Αρχικά εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά το game, οπότε προφανώς είμαι επηρεασμένος από αυτό. Παρ' όλα αυτά, κάθε προσωπική εκτίμηση μπορεί να κάνει ο καθένας. Αφορά, βασικά, προέρχεται από τη δικιά του οπτική. Οπότε, εφόσον με παρακολουθείς, αν με εμπιστεύεσαι και νομίζεις πως έχουμε κοινά γούστα, να ξέρεις ότι εγώ προσωπικά αυτό το προτείνω 11 στα 10. Σαν βαθμολογία και σαν διασκέδαση, στην περίπτωση που βέβαια σε νοιάζει να πειραματιστείς, μη μου φας τον Μπέρι τώρα θα σε σπάσω, στην περίπτωση που σε νοιάζει να να δεις κάτι καινούριο ας πούμε, άμα δεν έχεις καμία σχέση, είναι θεμητό, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το είδος survival και αυτά, παρότι δεν είναι ένα realistic παιχνίδι ας πούμε με... βασικά αυτό δεν είναι realistic με γραφικά γνωστά, ξέρεις, τα σοβαρά, unreal και τέτοια, ξέρεις, που είναι λίγο πιο ανθρώπινα. Μπορεί να μην είναι τέτοιο,
αλλά δεν είχα καμία εικόνα ούτως ή άλλως σε κανένα από αυτά. Και παρότι δεν έχει αυτό το φαινομενικό, ας πούμε, ρεαλισμό, επειδή είδα κανένα δύο, και δεν θα πω παραπάνω, κανένα δύο είδα στην πραγματικότητα, ακόμα survival παιχνίδια, επειδή μου άρεσε το είδος, μου άρεσε αυτό που έπαιξα τώρα με τον Don't Starve, δεν βρήκα, μπορώ να πω αυτό που έψαχνα. Τώρα μπορεί να με τραβάει παραπάνω και το που είναι λίγο καρτουνίστικο, ας πούμε, το στυλ. Ναι, αυτό μου είναι βολικό για τα μάτια, ξέρω εγώ, είναι εύπεπτο. Προσωπικά μου αρέσει κιόλας, δηλαδή, αισθητικά, ας πούμε. Άσχετα με όλα τα υπόλοιπα. Εκεί έκανα. Όχι, θα πάρω μια φωτιά το δάσος. Κανένα πρόβλημα. Τα καπλάκα θα μπορούσα να βάλω μια φωτίτσα εδώ. Τον τρώμε αυτόν. Γιατί όχι, δεν μας χαλάει ό,τι και να δώσει. Πάνω του. Μπρο. Ναι, λοιπόν, είναι κατακλείδι. Έχεις πάρα πολλούς λόγους να το δοκιμάσεις το παιχνίδι, κατ' εμέ. Αν δεν είσαι σίγουρος για την τιμή, γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στα 16 ευρώ το Together στο Steam, αν το βρεις. Μπορείς να περιμένεις όπως το πήρα κι εγώ σε μία προσφορά. Μπορεί να βγει με 10 ευρώ, ας πούμε, ή με, ξέρω εγώ, 6. Προσωπικά το πήρα με 6, φανταστείτε. Έχω βάλει τόσες ώρες πάνω στο παιχνίδι, όπου δεν μιλάμε για απόσβεση. Μιλάμε τώρα για το ότι έχω κλέψει τόσες ώρες που έχω παίξει. Που λέει ο λόγος, εντάξει. Μην αρχίσετε τώρα τα έλα μωρέ που αυτοί βγάζουν λεφτά και δεν ξέρω και εγώ τι, τέλος πάντων. Σε απλά μαθηματικά, όταν έδωσα 6 ευρώ και έχω πάρει και έχω παίξει 300 ώρες, αυτό σημαίνει ότι πόσο βγαίνει η ώρα, δεν ξέρω μαθηματικά, κάντε τους αριθμούς σας. Εσείς, εγώ κάθομαι και απλά και παίζω παιχνίδια, παρατήστε με. Αξίζει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Ωραία. Ας τον μπατ κάτω. Ωραία, τώρα μάλιστα. Τεράρια μου είπανε προσφόντα να παίξω. Αν και το τεράρια το έχω ακούσει πάρα πολύ. Όπου τι γίνεται. Βρέχει κιόλας. Αν και το τεράρια μου το είχαν προτείνει. Το είχα δει βασικά σαν πρόταση σε πάρα πολλά sites κουλουπού. Είναι πολύ γνωστό. Στο είδος, βέβαια είναι 2D και λίγο περίεργο, ξέρεις. Είναι σε λίγο άλλη φάση. Αλλά μάλλον θα είναι το επόμενο που θα παίξω. Μετά τον Don't Starve. Όπου εδώ τώρα αυτό θα είναι δύσκολο. Πού να το βάλω το... Το τέτοιο είναι και σημαντικό. Τι να πετάξω, τι να πετάξω. Τα γκλάντς υποθέτω. Και έλεγα, ναι, τεράρια. Το τεράρια μου δεν το έχει τα ακουστά και δεν θα χρονοτριβήσω τώρα, αλλά είναι ένα... Λένε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, τουλάχιστον από τις κριτικές, από τα αντίτυπα που έχει πουλήσει. Συνδυαστικά πάντα αυτά, δηλαδή όταν σου λέει ότι έχει απίστευτες κριτικές. Και έχει πουλήσει και 3 εκατομμύρια αντίτυπα, ας πούμε. Ένα indie game που είναι με pixel art και που... είναι 2D, ξέρω εγώ, και που μεταξύ μας είναι και λίγο άσχημο. Πρέπει να έχει κάποιο βάθος. Είναι το επόμενο που θα πάω. Άλλο ένα επίσης που είδα πάρα πολύ ωραίο πρόσφατα. Δεν ξέρω πότε ανέβαινε ακριβώς στο βίντεο, αλλά παινικό δεν θα έχει μεγάλη απόκληση. Τους 6 του μηνός βγήκε ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται... πώς λέγεται? One Step Away From Eden. Νομίζω ακριβώς έτσι. Ωπ, τι έχουμε για απέναντι. Μερικά μανιταράκια. Α, έχω πάει κιόλας. Ναι, λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι τύπου, άμα έχετε ιδέα από Slay the Spire, ας πούμε. Το έχει κάνει publish η ίδια εταιρεία, η Humble Bundle. Βγήκε 26 του μηνός
Έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Κάποιοι λένε ότι είναι τα απίστευτα, ας πούμε, του 2020. Έχει να κάνει με deck building, αλλά όχι με παραδοσιακό deck building τύπου έχεις Yu-Gi-Oh κάρτες τώρα, παίζεις μάχες και τέτοια. Έχει κάνει ένα blend από γρήγορη μάχη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ας πούμε, action. Boom. Ναι, από action. Και skills μαζί, κάρτες δηλαδή. Δηλαδή ξεκινάς το παιχνίδι σου, μπλα μπλα μπλα, νικάς μερικές μάχες. Πρέπει να κινείσαι πάρα πολύ γρήγορα, είναι δύσκολο παιχνίδι. Όσο συνεχίζεις παίρνεις νέες ιδιότητες, συνδυάζεις, ξέρεις, αυτές που θέλεις, ξέρω εγώ, ξέρεις, και κάνουν synergy μία με την άλλη. Και anyway, να μην τα πολυλογώ και τα λέω και ευλαμμένα, τέλος πάντων δεν τα εξηγώ καλά. Άμα σας άρεσε το Slay the Spire και έχετε... και έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται και γιατί μιλάω, πολύ καλή επιλογή θα είναι να δείτε και το One Step Away from Eden. Έχουμε πάει 7η μέρα. Προσωπικά δύο μέρες τώρα τις πέρασα έτσι, δεν το κατάλαβα γιατί... όλο για κάτι μαλακία έλεγα, οπότε το ξέχασα. Μαλάκα είμαι σαν το... σαν το όνομά να πούμε έτσι. Όπα, τι Queen εδώ. Για όποιον έχει ιδέα. Αυτό πρέπει να είναι το bio με τις μέλισσες. Όπως συνήθως αυτά είναι ξερά, δεν έχουν καμία σημασία. Έχουν πολλά λουλούδια κάτω, έχουν μερικά berries. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα biomes. Δεν έχω βρει γουρνο χωριό. Τι έχει γίνει το γουρνο χωριό? Κι άλλο δεύτερο εδώ, Αυτό παρόλα αυτά είναι καλό. Συνήθως όταν βρίσκω παρατήρηση τώρα, που δεν το κάνω επίτηδες, αλλά το παρατήρω μόλις. Συνήθως όταν βρίσκω δύο wormholes που είναι κοντά, στείλω εκεί πέρα τη βάση. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να έχουμε πέσει πάνω στην ατυχία, όπου αυτό το wormhole εδώ πέρα, δίπλα μου ακριβώς, το βλέπετε και το ποδίκι, να πηγαίνει ακριβώς το άλλο, για να είναι κακό. Κατά τα άλλα, έχουμε ένα δίπλα μας, ένα λίγο πιο πάνω και το κόκκινο που είναι αριστερά. Έχουμε δηλαδή επιλογές. Έχει ενδιαφέρον και παρατηρώ ότι συνήθως αυτό κάνω. Πώς το είπα έτσι, νομίζω ότι θα πεθάνω. Νομίζω πως αυτό επιλέγω συνήθως και εδώ έχουμε κι άλλο, νομίζω κι άλλο τέτοιο, ναι. Κι άλλο... swamp. Λοιπόν, εδώ έχουμε και caves, άμα ανοίξουν αυτά θα είναι άσχημα. Παίζει λες να κάνω εδώ πέρα ένα... μια βάση, έχει ενδιαφέρον. Το κακό είναι ότι δεν έχει άμυνα. Αλλά είμαι και ένας χαρακτήρας. Δεν έχει άμυνα, λέει. Έρχονται οι σφίγγες τώρα, δέρμα. Και όμως δεν είναι πολύ σημαντική άμυνα οι σφίγγες. Α, έχουμε και τη μαλακία εδώ πέρα. Το ψάχνω, το σκέφτομαι. Δίπλα στην πίκου είναι εδώ. Ίσως κάπου εδώ στη μέση. Ναι, έχουμε δίπλα αράχνες, δέντρα και αράχνες συγκετές. Ναι, είναι και δέντρα. Και ένα ακόμα πόρταλ, όπως λέγεται, wormhole, και οι αράχνες. Έχουμε δίπλα ακριβώς μέλισσες και άλλα δύο διαφορετικά wormholes. Και από κάτω μας, νομίζω, πρέπει να έχει swamp. Οπότε, ναι, αυτό είναι το... Ωπα ρε, παράγινε η κατάσταση. Λοιπόν... εδώ το λέμε τώρα. Οπ! Θα σου γαμίσω, μαλάκα, τρόμαξα. Το διάλογο και ακούγεται κάτι από πίσω μου. Λοιπόν. Κοίτα που ήρθε εδώ πέρα να με ενοχλήσει, ρε φίλε. Οπ. Λοιπόν, εδώ θα στηθεί η κατάσταση. Μαζί με το τραπέζι. Ωραία, πάει αυτό. Και τώρα ξεκινάμε. Science Machine. Καταλαβαίνω, τώρα Alchemy Engine.
ψυγιά και όμορφο. Εδώ. Μπορούμε κι άλλο. Μπορούμε κι άλλο ένα. Αλλά και τρίτο μπορούμε, πίστευτο. Θα βάλουμε ωραία. Εδώ. Πρέπει να κάψουμε μερικά δέντρα. Για να φτιάξουμε κάρβουνο. Αυτό το καρότο θα το έτρωγα. Δεν υπάρχει λόγος να καεί. Εντάξει, γιατί μην είμαστε τόσο αντρικοί εδώ πέρα. Αντρικοί? Είσαι αντρικός καθόλου? Anyway. Λοιπόν, όσο αυτά φλέγονται, ας βάλω εγώ αυτό εδώ. Και τι άλλο θέλουμε? Από πού να ξεκινήσω? Θέλουμε κανένα δύο κουτιά. Όχι. Ναι. Θέλω ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τι smile ωραίο έκανα, μα πόσο boomer είμαι. Ω, πεταλουδίτσα, ατύχησες. Τα υπόλοιπα τι λέει, θα πάρουν φωτιά. Εσύ εδώ ψηλέ. Άντε, εντάξει, έτοιμος ήμουνα. Θέλουμε 6. Θέλουμε τουλάχιστον 6. Είμαστε στα 3, λογικά το έχουμε. Ή και όχι. Κάτσε, εδώ έχει πολλά πετούμενα να πούμε. Έχουμε έρθει σε περιοχή με πολύ βλάστηση. Και μου αρέσει που μόλις βγήκα σε αυτήν την περιοχή μέσα, έλεγα ότι... αυτή η περιοχή, μωρέ, δεν έχει ενδιαφέρον. Τι να την κάνεις. Να πάρω την πεταλουδίτσα. Εντάξει, μέρα 8 το καταφέραμε. Εντάξει. Δεν έγινε κάτι. Α, ωραία, τα έχουμε. Πάμε για δεύτερο κρόκποτ. Θέλουμε σύνολο 12, αν μιλάμε για δεύτερο. Θα έχουμε πολύ εύκολο φάρμ τις μέλισσες. Το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό. Ψάχνω κανένα δεντράκι απομονωμένο, να το πρέχει 2-3. Θεανέ μου, θα πάρει φωτιά. Ναι, λοιπόν, στο PS4... παιδιά, ήταν αρκετά δύσκολο να... να προσαρμοστώ στο game. Ήταν το ίδιο game, αλλά ένιωθα σαν να ήταν... Τι να πω τώρα. Σαν να έπαιζα με το ένα χέρι εδώ πέρα, ας πούμε. Το νιώθω πολύ, πολύ πιο άνετο με το ποντίκι. Φυσικά είναι και θέμα συνήθειας, δεν το συζητάω. Αλλά προσωπικά έχω συνηθίσει... Με έχει βολέψει πάρα πολύ το... το keyboard και το mouse. Προσπάθησα να τα αλλάξω, αλλά δεν βγήκε. Σκεφτείτε, ξεκίνησα να κάνω και με το mouse. Με το mouse, λέω. Ξεκίνησα να... Επικίνδυνος. Να παίζω... και εδώ πέρα, στο Steam... με το... ποντίκι. Πες το μωρέ μαλάκα, πιο ποντίκι συνέχεια. Με το gamepad εννοώ. Για να το συνηθίσω και να προσαρμοστώ, ας πούμε. Αλλά δεν έβγαινε. Μάνδρακα μέσα. Αυτό το θέλω στην πραγματικότητα. Κάνω ένα refine. Αυτό το θέλω σίγουρα για να φτιάξω ένα bird cage. Nicholas Cage. Δύο seeds, θα το έχω κατά νου. Το ένα είναι εδώ. Εσύ τώρα. Oh, μαλάκα, φοβήθηκα. Η δικιά μου μπήκε να πούμε σε ultra περίεργο mood. Δεν έχουμε βρει Chester. Okay. Δεν έχουμε βρει γούρνο χωριό. Υπάρχει πιο ok πράγμα από αυτό, αλλά εντάξει. Ωραία, 20, 18. 3 crockpots. Nice.